Σε αυτή την ενότητα των μαθημάτων θα αναφερθούμε στα γραφήματα. Τα γραφήματα είναι μια αποτελεσματική μέθοδο ώστε να παρουσιάζεται με γραφικό τρόπο περίπλοκα αριθμητικά δεδομένα, κάνοντά τα έτσι ευκολότερα στην κατανόηση. Μπορούν να παρουσιάσουν τάσει, υψηλέ και χαμηλέ τιμέ ή συγκρίσει. Μπορείτε να τα δημιουργήσετε και να τα εκτυπώσετε σε ξεχωριστά φύλλα ή στο ίδιο φύλλο με τα δεδομένα. Τα γραφήματα είναι συνδεδεμένα με τα δεδομένα του φύλλου εργασία έτσι, με την τροποποίηση τιμών σε κάποιο φύλλο εργασία, αλλάζει αυτόματα και το αντίστοιχο γράφημα. Υπάρχουν διάφορε μορφέ γραφημάτων διαθέσιμε στο Excel, όπω γράφημα στυλών, γραμμών, ράβδων και πίτα, που μπορούν να παρουσιαστούν σε δυσδιάστατη ή τρισδιάστατη μορφή. Τα στοιχεία των γραφημάτων μπορούν να προσαρμοστούν ω προ το χρώμα, τη γραμματοσυρά, το μέγεθο, την κλίμακα και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, όπω θα σα δείξω στα επόμενα μαθήματα. Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα επιλέγοντας τον τύπο γραφήματος που θέλετε. Μία από τις κυρίες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρετε είναι να επιλέξετε τον τύπο του γραφήματος. Υπάρχουν 11 κύριοι τύποι γραφημάτων τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι ράβδος για να συγκρίνετε τιμές, στήλη ή γραμμή για να συγκρίνετε τιμές, συνήθως ως προς μία χρονική περίοδο, Περιοχή για να συγκρίνετε τιμέ ω προ μία χρονική περίοδο και να δείτε πώ αναλύεται μία συνολική τιμή. Και τέλο η πίτα για να δείξετε πώ αναλύεται μία συνολική τιμή. Για να μπορέσετε όμως να δημιουργήσετε ένα γράφημα, θα πρέπει να έχετε τη σωστή διάταξη στα δεδομένα σα. Τα δεδομένα ενό γραφήματο πρέπει γενικά να διατάσσονται σε ένα πίνακα με επικεφαλίδε στυλών και γραμμών, χωρί απαραίτητα να χρειάζεται να επιλέξετε όλα τα δεδομένα. Στο παράδειγμα που βλέπετε στο φύλλο εργασία, απεικονίζονται οι ώρε εργασία του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά για κάθε μέρα τη εβδομάδα. Εάν θέλω να δημιουργήσω ένα γράφημα στο οποίο θα συγκρίνω τι ώρε εργασία του κάθε εργαζόμενου με την κάθε ημέρα ξεχωριστά, είναι πιο σωστό να επιλέξω ένα γράφημα τύπου ράβδου, στήλη ή γραμμή. Για να δημιουργήσω το γράφημα αυτό, θα επιλέξω όλα τα κελιά τη περιοχή Β3 έω G8, έτσι ώστε να είναι επιλεγμένα και τα δεδομένα, αλλά και οι επικεφαλίδε γραμμών, οι ημέρε τη εβδομάδα και στυλών τα ονόματα εργαζομένων. Θα δημιουργήσω τώρα ένα γράφημα στήλη για τα δεδομένα. Από την κορδέλα Ribbon θα κάνω κλικ στην καρτέλα εισαγωγή και θα την ενεργοποιήσω. Από την ομάδα γραφήματα μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο προτινόμενα γραφήματα και να εμφανιστούν τα γραφήματα που θα σα προτείνει το πρόγραμμα. Ή μπορείτε να κάνετε κλικ στα αντίστοιχα εικονίδια με του τύπου γραφήματο. Όπω την εισαγωγή γραφήματο στυλών ή ράβδων, διασπορά, γραμμή, σύνθετο γράφημα, πίτα και επιφάνεια. Αφήνοντα το ποντίκι πάνω στα εικονίδια από τα αναπτυσσόμενα μενού, εμφανίζεται η ραβδων διασπορα γραμμη συνθετο γραφημα πιτας και επιφανεια αφηνοντα το ποντικι πανω στα εικονιδια απο τα αναπτυσσομενα μενου εμφανιζεται η προεπισκοπηση του γραφήματο στο φύλλο εργασία. Εγώ θα κάνω κλικ στο εικονίδιο Προτινόμενα γραφήματα και αμέσω θα εμφανιστεί το παράθυρο Εισαγωγή γραφήματο. Στα αριστερά του παραθύρου αυτού εμφανίζονται τα προτινόμενα γραφήματα και επιλέγοντά τα στα δεξιά εμφανίζεται η προεπισκόπησή του. Στην περίπτωση που τα προτινόμενα γραφήματα δεν σα ικανοποιούν, κάντε κλικ στην καρτέλα Όλα τα γραφήματα και αμέσω θα εμφανιστούν όλοι οι τύποι γραφήματο στα αριστερά του παραθύρου. Κάνοντα κλικ σε κάθε τύπο, στα δεξιά εμφανίζονται στο πάνω τμήμα οι επιμέρου τύποι των γραφημάτων με διάφορα εφέ. Ενώ κάτω από του επιμέρου τύπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα των γραφημάτων. Εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα γράφημα στήλη, στο οποίο θα βλέπω τι ώρε που θα έχει εργαστεί ο κάθε εργαζόμενο κάθε ημέρα τη εβδομάδα. Επομένω, θα επιλέξω τον τύπο στήλη και από την προεπισκόπηση θα επιλέξω το πρώτο αποτέλεσμα που εμφανίζει τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Αφού επέλεξα το γράφημα, θα πατήσω OK για να κλείσω το παράθυρο και να εμφανίσω το γράφημα. Παρατηρήστε ότι το γράφημα εμφανίστηκε μέσα στο φύλλο εργασία. Και κάνοντα κλικ πάνω του, μπορώ να το μετακινήσω. Στο πλαίσιο τίτλο γραφήματο, μπορείτε να εισάγετε ένα τίτλο για το γράφημα. Εγώ θα πληκτρολογήσω Ωρες Εργασία. Παρατηρήστε στο γράφημα ότι εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα οι στήλε, ανάλογα με τα χρώματα που έχουν οι ημέρε που εμφανίζονται στο κάτω μέρο του γραφήματο. Κάνοντα κλικ πάνω σε μια στήλη, παρατηρήστε ότι επιλέγονται και τα αντίστοιχα δεδομένα του φύλου εργασία. Θέλω τώρα να δημιουργήσω ένα γράφημα στο οποίο θα εμφανίζονται οι συνολικέ ώρε εργασία του κάθε εργαζόμενου. Η πιο κατάλληλη τύπη γραφήματο για να το δω αυτό είναι η πίτα και η στήλη. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξω τα δεδομένα. Θα επιλέξω τα κελιά με τα ονόματα των εργαζομένων. Και με κρατημένο το πλήκτρο control θα επιλέξω τα κελιά με το σύνολο των ωρών εργασία του καθένα. Αφού έχω επιλέξει τα δεδομένα με ενεργοποιημένη την καρτέλα εισαγωγή, θα κάνω κλικ στην επιλογή προτινόμενα γραφήματα. Από το παράθυρο εισαγωγή γραφήματο, εγώ θα επιλέξω το γράφημα τύπου Πίτα και θα πατήσω OK. Το γράφημα τώρα εμφανίζεται στο φύλλο εργασία. Αφήνοντα τον κέρδορα του ποντικού πάνω σε κάθε τμήμα, εμφανίζεται το όνομα του εργαζομένου και ο συνολικό αριθμό των ώρων που έχει εργαστεί. Επειδή εγώ θέλω να εμφανίζονται οι ώρε στο γράφημα, θα κάνω κλικ στο εικονίδιο του πράσινου σταυρού και από τι επιλογέ Στοιχεία γραφήματο θα ενεργοποιήσω τι ετικέτε δεδομένων. Κάνοντα κλικ και στο βέλος δεξιά από το ετικέτες δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε το που θα τοποθετηθούν. Εγώ θα αφήσω τη βέλτιστη στην προσαρμογή. Ανοίξτε τώρα και εσεί το αρχείο που θα βρείτε στο μάθημα και δημιουργήστε διάφορα γραφήματα έτσι ώστε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο περίπλοκα αριθμητικά δεδομένα, κάνοντάς τα κατανοητά.